Οι τεφτλοπαραγωγοί πρέπει να ξεκινήσουν να ετοιμάζονται για την επόμενη χρονιά, γιατί σύντομα θα πληρωθούν. Στη νέα αυτή δέσμευση προχώρησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου από το Περιφερειακό Συνέδριο Ανάπτυξης που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Θα υπάρξουν όχι μόνο οι αποζημιώσεις που ήδη έχουν βγει τα πορίσματα και βρίσκονται στη διαδικασία, θα έλεγα σε λίγες ημέρες να αρχίσουν οι πληρωμές, αλλά και η απώλεια που θα υπολογιστεί με βάση το εισόδημα της περασμένης χρονιάς, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να καλυφθούν. Ειδικότερα για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εγωτροφίας και της προβατοτροφίας, ο κύριος Αποστόλου επέμενε στο θέμα των αποζημιώσεων, με τους εκπροσώπους του κλάδου ωστόσο να εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Το πρόβλημα που υπάρχει αυτή την ώρα γενικότερα στην Ευρώπη με το γάλα έχει δημιουργήσει επιπτώσεις και στην Ελλάδα. Εμείς κάνουμε όλους τους ελέγχους, έχουμε ήδη θεσμοθετήσει προϋποθέσεις για σαφή, ήδη υπογράφτηκε η σχετική εγκύκλιος, αναγραφή της χώρας προέλευσης του γάλακτος, αλμέγματος του γάλακτος, αλλά και παράλληλα με τους ελέγχους που κάνουμε είμαστε σίγουροι ότι θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Τώρα από εκεί και πέρα η οποιαδήποτε απώλεια στο εισόδημά τους είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους στο συνέδριο, ο κύριος Αποστόλου τόνισε ότι η κυβέρνηση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατέψει τους αγροτοκτηνοτρόφους από τις εισηγήσεις που καταθέτουν εκπρόσωποι άλλων κρατών μελών στο Συμβούλιο Υπουργών της Κοινότητας.